Με την επίσκεψη του Βλάντιμιρ Πούτιν στο Άγιον Όρος, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το ταξίδι του Ρώσου Προέδρου στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει πολλά σε αυτό, αφού η Μόσχα εκδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, ειδικά στις μεταφορές αλλά και την ενέργεια. Το ταξίδι του Βλάντιμιρ Πούτιν στη χώρα μας είναι το πρώτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο 2016 και σημαδεύτηκε από πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται στο Άγιο Όρος στις Καριές. Και οι άνδρες της προσωπικής του φρουράς, οι οποίοι διακρίνονται δίπλα του, έχουν δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας γύρω του. Ακόμη και μέσα στο μοναστήρι, ανάμεσα στους μοναχούς και τους Έλληνες υπουργούς, και παρακολουθούν κάθε κίνηση. Κομάντο σε ρόλο ελεύθερου σκοπευτή τον βλέπετε πάνω σε μπαλκόνι σκυμμένος πίσω από ένα δέντρο, είναι έτοιμος να εντοπίσει κάθε ύποπτη κίνηση. Εδώ οι άνδρες της ασφαλείας παρακολουθούν και από ψηλά κατά την έξοδο του Προέδρου της Ρωσίας από τον Ιερό Ναό Πρωτάρχου. Ακόμη και μέσα στην Αθωνική Πολιτεία, ο Πρόεδρος Πούτιν χρησιμοποίησε θωρακισμένο τζιπ για τις μετακινήσεις του και βλέπετε πώς οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών της Μόσχας τρέχουν δίπλα του για να προλάβουν κάθε ενδεχόμενο. Κατά μήκος της διαδρομής μέσα στο Άγιο Όρος υπήρχαν και ισχυρές ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις που έλεγχαν τα πάντα. Απίστευτα τα μέτρα ασφαλείας για τη μεταφορά διαθαλάσσης του Ρώσου Προέδρου. Τρία πανομοιότυπα ταχύπλα τον περίμεναν στο λιμάνι της Δάφνης, ελάχιστοι όμως γνώριζαν σε ποιο θα επιβιαζόταν ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή άνδρες της ΕΕΠ, της Αντιτρομοκρατικής και φυσικά οι άνδρες ασφαλείας της Προεδρικής Φρουράς της Ρωσίας ήλεγαν κάθε σημείο από όπου θα περνούσε. Αλλά και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παρήχε ασφάλεια στον πρόεδρο Πούτιν και η φρεγάτα Αδριάς τον συνόδευσε από τη Χαλκιδική προς την Αθωνική Χερσόνησο, όπως επίσης και σκάφη του λιμενικού. Στην προβλήτα, οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας, κρατώντας τσάντες αλλά James Bond, παρακολουθούσαν τα πάντα. Για πρώτη φορά, οπλισμένα μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας συνόδευσαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Ρωσίας τόσο χτες από τη στιγμή που εισήλθε στο FIR Αθηνών, όσο και σήμερα που πέταξε από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο Πούτιν και την πολυπληθή ρωσική αντιπροσωπεία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας στις δηλώσεις του άφησε αιχμές κατά της Τουρκίας με αφορμή την πτώση του ρωσικού αεροσκάφους από τουρκικά μαχητικά που προκάλεσε την επιδείνωση των διπλωματικών σχέσεων Άγκυρας Μόσχας. Δεν ξενιτρίβει μόνο το αεροσκάφος, αλλά πυροβόλησαν και τον πιλότα. Αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν ακούσαμε τις εξηγήσεις της τουρκικής ηγεσίας, δεν ακούσαμε για την ετοιμότητα για αποζημίωση, ούτε... Ακούσαμε για την επιθυμία να αποκαταστήσουν. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι στρατηγική επιλογή της Ελλάδας η συνεργασία με τη Ρωσία. Μια Ελλάδα με σταθερές συμμαχίες στη Δύση και βαθιές ρίζες στην Ευρώπη, αλλά και μια Ελλάδα ταυτόχρονα που δεν φοβάται, δεν διστάζει να ανοίγει τα κλαδιά της και στο Βορρά, στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη παρεψήνια γειτονιά μας, στο Νότο, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση και από Ανατολή. Στο δείπνο που προηγήθηκε των δηλώσεων, το μενού σύμφωνα με το έθνος της Κυριακής είχε γαρίδες, αρνάκι και τσίπουρο, ενώ υπήρξαν και οι ανάλογες προπόσεις. Δεν είναι κονιάκ, ούτε βότκα. Εμάς δεν μας ρίχνουν ούτε η πύραυλη, ούτε η βότκα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, μια συνάντηση που έγινε μετά τις 12 το βράδυ, εξαιτίας των καθυστερήσεων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Με τον πρόεδρο Πούτιν είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση και μια εξίσου ουσιαστική συζήτηση. Οι σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας έχουν ισχυρές ιστορικές ρίζες φιλίας και συνεργασίας. Έχουν ταυτόχρονα εξαιρετικά θετικές προοπτικές προς όφελος και των δύο λαών. Η Ρωσία βλέπει στην Ελλάδα μια ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και έχουμε συνδεθεί με τον Θανάση Αυγερίνο, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την επίσκεψη Πούτιν στη χώρα μας. Και Θανάση, έχεις να μας πεις σε έντονο παρασκήνιο. Καλησπέρα, Μαρία. Βρέθηκα στο Άγιον Όρος ακριβώς πριν από 10 χρόνια. Είχα παρακολουθήσει και την τελευταία επίσκεψη στην Ελλάδα του Πρόεδρου Πούτιν. Καμία σύγκριση. Τα μέτρα ασφαλείας αυτή τη φορά ήταν κάτι το πρωτοφανές.
Όλοι οι δημοσιογράφοι είδαμε τους ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες των μοναστηριών. Είδαμε ένα στενό κλειό γύρω από τον πρόεδρο Πούτιν και το θωρακισμένο όχημά του. Είδαμε σκάφη του λιμενικού, αλλά και υποβρύχια στα ανοιχτά, τα οποία φαίνεται πως συνοδεύουν κάθε βήμα του πρόεδρου Πούτιν, ο οποίος ακόμη δεν έχει εγκαταλείψει την Χερσόνησο του Άθο. Βρίσκεται στο Ρωσκό μοναστήριο, όπου ολοκληρώνονται εκεί οι επίσημοι εορτασμοί. Αυτή ήταν και η αφορμή της επίσκεψης, δηλαδή τα 1000 χρόνια μοναστικής παρουσίας των Ρώσων στον Άθο και το Άγιον Όρος, μια επέτειος που, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η Ορθοδοξία για το Κρεμλίνο πλέον, δεν θα μπορούσε να αγνοηθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όλα δείχνουν ότι ο βασικότερος σταθμός του Ρώσου ηγέτη ήταν ακριβώς το Άγιον Όρος, και γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε και η επίσκεψη στην Ελλάδα. Υπήρξαν βέβαια διάφορες διαφωνίες κατά τη διοργάνωση από πλευράς αγιορητών και του Οικουμενικού Πατριάρχη σχετικά με την ακρίβεια της επετείου, αλλά και τους εορτασμούς που προανήγγειλε ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Γι' αυτό και αυτοί τελικά περιορίστηκαν στο Ρωσκό Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα και γι' αυτό δεν παρευρέθηκε στους εορτασμούς αυτούς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Υπήρχε εμπλοκή και με το πρωτόκολλο της Προεδρίας, Θανάση, της Ελληνικής Προεδρίας. Ναι, προφανώς ναι. Οι αγιορείτες ήθελαν οι ίδιοι να υποδεχθούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην είσοδο της πρωτεύουσας της Καριές και όχι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί. Επίσης, πρόβλημα με την θρόνο στο Πρωτάτο, στον κεντρικό ναό της πρωτεύουσας του Αγίου Όρους, όπου οι αγιορείτες είχαν παραχωρήσει αυτόν τον τιμητικό θρόνο στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Και είναι οι εικόνες που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας. Αυτό όμως, αν τελικά όμως αυτό συνέβαινε και βρισκόταν δίπλα του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό θα σήμαινε υποτίμηση του Προκόπη Παυλόπουλου, γι' αυτό και τελικά προτιμήθηκε να μην είναι παρόν στη δοξολογία. Απουσίαζε από τη δοξολογία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και τελικά κάθισε δίπλα στον πρόεδρο Πούτιν στην πανηγυρική συνεδρίαση που ακολούθησε στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Προφανώς, εκτός από το πρωτόκολλο, υπάρχουν και πολλά προβλήματα σε σχέση με, με κάποιους που ανακριχιάζουν με την ιδέα ότι ενισχύεται η ρωσική παρουσία στον Άθο. Και υπάρχουν και ποικίλα σχόλια, Θανάση, στον Διεθνή Τύπο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το σχόλιο της γερμανικής Bild, που στάζει δηλητήριο, περιγράφοντας ως μοναστήρι της KGB την μονή του Αγίου Παντελεήμονα, μια μονή η οποία είναι προφανές ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί οικονομικά από την ρωσική πλευρά. Υπάρχει ένας οργασμός οικοδομικής δραστηριότητας, όμως αυτό παρατηρείται συνολικά στο Άγιον Όρος. Είναι προφανές ότι η Ρωσία ενισχύει την παρουσία της συνολικότερα στον Άθο. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν νομίζω πως ενοχλεί τους αγιορείτες μοναχούς, ούτε καν τις γύρω περιοχές τις τουριστικές, οι οποίες αποζητούν τους Ρώσους επισκέπτες και μάλλον οικετεύουν το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει κάτι επιτέλους με το πρόβλημα της βίζας.